Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνια Μωραΐτη. Μείνετε κοντά μας τα επόμενα 20 λεπτά. Συζητάμε για το ΕΚΑΒ Κρήτης. Συζητάμε για ένα τροχαίο δυστύχημα που στιγμάτισε τη λειτουργία του. Συζητάμε για δύο ανθρώπους που έφυγαν νωρίς. Έφυγαν επί το καθήκον. Δεν ξεχάστηκαν όμως. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις προεκτάσεις του θέματος που θα συζητήσουμε απόψε. Να δούμε βεβαίως ποιοι είναι οι εκλεκτοί καλεσμένοι μας και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε. 6 χρόνια μετά το τροχαίο δυστύχημα που στέρισε τη ζωή του διευθυντή του ΕΚΑΒ Κρήτης Δημήτρη Βουρβαχάκη και του διασώστη Βαγγέλη Κελαράκη, οι συνάδελφοί τους και οι φίλοι τους τους θυμούνται με ένα τουρνουά προς τιμήν τους. Πώς η επόμενη μέρα του τροχαίου βρήκε τα στελέχη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, πώς η πορεία μέχρι σήμερα διαμορφώνεται με επίκεντρο τον άνθρωπο. Οι φίλοι και συνάδελφοι των δύο ανθρώπων που πάλεψαν για τον συνάνθρωπο και χάθηκαν στο καθήκον και εξακολουθούν να ενώνουν, απόψε ευθέως ή αλλιώς direct. Στο στούντιο ο Νίκος Μυρωδιάς, πρώην διασώστης του ΕΚΑΒ, που του συντρόφευε μέχρι και την τελευταία στιγμή στο μοιραίο ασθενοφόρο, ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Κρήτης Νίκος Καλογιαννάκης και ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου Γιάννης Τσικανδυλάκης. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε. Θέλω να σας ευχαριστήσω και δημόσια, όχι μόνο για το ότι είσαστε εδώ, αλλά και για το λόγο που είσαστε εδώ. Νομίζω ότι περιποιεί ιδιαίτερη τιμή τους ανθρώπους που χάνονται να τους θυμόμαστε και νομίζω ότι το κάνετε με έναν τέτοιο αξιοπρεπή τρόπο και με ένα τέτοιο σεβασμό που δείχνει πραγματικά ότι όσο ζούσαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, τους θυμούσατε και εξακολουθείτε να τους τιμάτε και εκ των υστέρων. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας καλέσατε. Είμαστε κι εμείς άνθρωποι που δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Δύο άνθρωποι εκλεκτοί, άξιοι, θα είναι πάντα στη μνήμη μας. Δεν ξέρω, κύριε Μυρωδιά, πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να πάψουν να υγραίνονται τα μάτια σας κάθε φορά. Πόσα χρόνια και να περάσουν, αυτή η μέρα θα είναι, μας έχει σημαδέψει. Θα είναι για πάντα στη ζωή μας. Δεν θα ξεχαστούμε ποτέ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καλογιαννάκη. Ένα τουρνουά στην μνήμη των παλιών, των αδικοχαμένων συναδέλφων σας και του διευθυντή σας βεβαίως, έτσι. Σίγουρα, καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Κατά πρώτα ευχαριστήσω τον Γιάννη Τσικανδυλάκη που είναι πρωτεργάτης αυτού του τουρνουά όλα αυτά τα χρόνια. Μας έκανε μια πρόταση τότε και φυσικά την αποδεχτήκαμε. Ευχαριστούμε όλα τα σωματεία και όλα τα παιδιά που συμμετέχουν κάθε χρόνο στο τουρνουά. Ευχαριστούμε τους φορείς, τα γήπεδα, το Παγκρίτιο, όλους τους, το Δήμαρχο, όλους, όλο το team που κάθε φορά ό,τι ζητάμε μας το δίνουν. Οτιδήποτε γίνεται με αφορμή αυτό το γεγονός είναι μια στιγμή για να βρεθούμε όλοι μαζί, να, είτε εκπαίδευση γίνεται, είτε αγώνας γίνεται, έρχεται στη μνήμη μας και είμαστε όλοι μαζί εκεί πέρα για να θυμηθούμε τα παλιά, να τα κουβεντιάσουμε, να τα δούμε, να αγωνιστούμε. Τους ευχαριστώ όλους προσωπικά. Μάλιστα. Έχω την αίσθηση, κύριε Τσικανδυλάκη, ότι επειδή και εσείς είστε αρκετά παλιός στον χώρο και έχετε συνεργαστεί και με τον Δημήτρη τον Βουβαχάκη, γνωρίζετε πολύ καλά και τον Βαγγέλη τον Κελαράκη, ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που τους ενδιέφερε πάντα και τους δύο ήταν η εξωστρέφεια του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και νομίζω ότι όλο αυτό είναι ένας τρόπος να ενισχύει αυτή την εξωστρέφεια, ακόμη και σαν δράση προς τιμήν τους, έτσι. Καταρχήν να πω ότι με τον Δημήτρη τον Βουρβαχάκη μας συνδέει μεγάλη φιλία και με τον Βαγγέλη τον Κελαράκη. Τον αισθάνομαι πλέον σαν να ήταν ένας δικός μου άνθρωπος. Μετά από τόσα χρόνια, μετά από όλες αυτές τις τα τουρνουά ποδοσφαίρα που έχουμε κάνει, αισθάνομαι ότι ήταν δικοί μας άνθρωποι. Απλώς θυμάμαι μια συζήτηση που είχαμε κάνει, κάναμε με τον Δημήτρη κάποτε και του λέω ότι εσύ για το ΕΚΑΒ είσαι κεφάλαιο. Του είχα πει, επιλέξει, είσαι κεφάλαιο. Και κάποια στιγμή αυτό πρέπει να αρχίσει να ρευστοποιείται και πρέπει να αποδίδει κέρδη. Δυστυχώς έφυγε γρήγορα και νωρίς και δεν πρόλαβε να απολαύσει αυτά που έκανε. Όμως οι συνάδελφοί του νομίζω ότι το κληρονομιά που πήρανε μια χαρά το πάνε. Νομίζω ότι το ΕΚΑΒ και σε όλη την Ελλάδα, ειδικά στην Κρήτη, νομίζω ότι λειτουργεί σχεδόν άψογα. Με τα μικροπροβληματάκια που πιθανόν να έχουν λόγω της κρίσης την οποία έχουμε στη χώρα μας. Αυτό που εμένα με ενδιαφέρει και πραγματικά νομίζω ότι είναι η υποχρέωσή μας είναι ότι ούτε οι συνάδελφοί του τον έχουν ξεχάσει, ούτε εμείς ως υγειονομικοί τον ξεχνάμε. Οι συνάδελφοί του κάθε χρόνο κάνουν μνημόσυνο, κάνουν επιμνημόσυνη λειτουργία και στην εκκλησία και στον τόπο του δυστυχήματος. Αλλά εμείς ως υγειονομικοί αποφασίσαμε να βρούμε ένα άλλο τρόπο να τους θυμόμαστε
Κάθε χρόνο λοιπόν διοργανώνουμε αυτό το τουρνά. Το τουρνά γίνεται περίπου την ημερομηνία, κοντά στην ημερομηνία που έγινε το ατύχημα. Ένα τουρνά ποδοσφαίρου που συμμετέχουν η ομάδα των υγειονομικών Κάντι 91, η ομάδα του ΕΚΑΒ, η ομάδα των δικηγόρων και των ιατρικών επισκεπτών. Εδώ έχει και μια διομορφία το τουρνά αυτό. Αυτοί που παίζουν πληρώνουν. Συνήθως οι ποδοσφαιριστές πληρώνονται. Εμείς παίζουμε και σε αυτό το συγκεκριμένο τουρνά πληρώνουμε. Δηλαδή ο κάθε ένας αθλητής που συμμετέχει δίνει κάτι της, αυτά τα. Το υστέρημά του, από ό,τι μπορεί, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Ούτως ώστε μαζεύεται ένα ποσό το οποίο είτε δίνουμε σε κάποιες φιλανθρωπικές οργανώσεις, είτε το δίνουμε στο ΕΚΑΒ να καλύψει κάποιες από τις ανάγκες του. Μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο τιμάτε δύο ανθρώπους. Δύο ανθρώπους, τους οποίους νομίζω ότι επιλέξαμε με αυτόν τον τρόπο για να μην τους ξεχάσουμε ποτέ μας. Η επόμενη μέρα του τροχαίου δυστυχήματος, κύριε Μυρωδιά, πώς βρήκε το ΕΚΑΒ Κρήτης. Και δεν εννοώ βεβαίως την αμέσως επόμενη μέρα, γιατί η περιπέτειά σας κράτησε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει μεγάλο χρόνο. Εγώ εύχομαι να το συνεχίσουν οι επόμενοι μετά το Δημήτρη, τον Μπουρβαχάκη, τα άτομα που είχαν αναλάβει την ηγεσία του ΕΚΑΒ, να είναι εισάξιοι και να μπορούν αυτό το όραμα και αυτό το πραγματικά το μεγάλο όραμα που είχε αυτός ο άνθρωπος, γιατί έβλεπε μακριά, έβλεπε πολύ μακριά. Οι άνθρωποι που θα κάτσουν στην καρέκλα αυτή να συνεχίσουν αυτό το έργο του, γιατί το έργο ήταν πολύ μεγάλο. Είχε βλέψεις. Είχε μια σημαία. Έλεγε πάντα η πρόληψη. Είχε κοινωνικό πρόσωπο. Αυτή λοιπόν την πρόληψη, πώς την υλοποίησε. Τι έβαλε τις πρώτες βοήθειες και την κυκλοφοριακή αγωγή από τα σχολεία, από τη βάση. Πάντα αυτό μου έλεγε. Και σε εμάς, όλους τους συναδέλφους. Παιδιά, από μικρή, ό,τι μάθεις από μικρός, αυτό μένει. Ήθελε λοιπόν να εντάξει τα μαθήματα από τα σχολεία. Έτσι δεν σας βρήκε το τροχαίο. Πηγαίνοντας σε ένα σχολείο του Ρεθύμνου. Σε ένα σχολείο και διαβολική σύμπτωση, αυτό το σχολείο είναι από το οποίο είχε αποφοιτήσει αυτός. Ο Δημήτρης. Και μας βρήκε εκείνη τη μέρα πάνω στο βουνό. Δεν σας έχω ρωτήσει ποτέ, αν και έχουμε μιλήσει και δημόσια, έχουμε μιλήσει και ιδιωτικά. Τι συζήτηση είχατε ανοίξει εκείνο το πρωί? Εκείνο το πρωινό έτυχε το εμπόδιο που χάλασε το ασθενοφόρο. Και συζητούσαμε πριν χαλάσει εκείνο το ασθενοφόρο, συζητούσαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας του Ρεθύμνου και τι μας έλεγε τις ιστορίες, πώς είχε αποφοιτήσει από εκείνο το σχολείο και είχαν συναντηθεί με τη συγκεκριμένη διευθύντρια και είχαν πει να κάνουμε το μάθημα αυτό. Μάλιστα. Του άρεσε να μιλάει και γιατί επέλεξε να γίνει αναισθησιολόγος. Γενικώς, νομίζω ότι όποιος άνθρωπος τον πλησίαζε είχε την αίσθηση μα αυτή. Ήταν κοινωνικός άνθρωπος. Mm-hmm. Πρώτα ήταν άνθρωπος, μετά γιατρός. Αγαπούσε τον συνάνθρωπο. Ήθελε να είναι μαζί του. Γι' αυτό δεν είχε δεχτεί την οργανική θέση που είχε σαν αναισθησιολόγος. Ήθελε να είναι στους δρόμους. Να παλεύει για τον συνάνθρωπο. Άνθρωπος της προσφοράς. Κύριε Καλογιαννάκη, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά άκουσα πριν από λίγες ημέρες που φιλοξενούσα τον κύριο Κιούλπαλη. Σε αυτήν εδώ ακριβώς την εκπομπή, την ίδια ώρα, ότι ένας από τους στόχους, ανεξάρτητα από την τρέχουσα επικαιρότητα και την τρέχουσα καθημερινότητα, είναι να αποκτήσει ξανά το ΕΚΑΒ αυτή την επαφή με χώρους όπως τα σχολεία, όπως χώρους της τοπικής αυτοδιοίκησης και με επίκεντρο βεβαίως στην εκπαίδευση. Μπορεί να υποστηριχθεί αυτό το έργο κάτω από αυτές τις συνθήκες? Ακόμη και όσο και αν το θέλετε, έτσι, και αν το προγραμματίζετε. Είναι πια δύσκολα τα πράγματα. Όσον αφορά από την πλευρά τη δικιά μας, νομίζω ότι είναι εύκολο. Και το κάνουμε. Δεν είναι ότι το σταματήσαμε. Απλώς, όπως κάθε πράγμα έχει τα πάνω και τα κάτω του, κάποιες φορές ήταν λίγο περισσότερο, λιγότερο. Και από τις προηγούμενες διοικήσεις και αυτή η διοίκηση έχει βάλει αυτό το στόχο. Υπάρχουν κάποια προγράμματα που ήδη τρέχουν στα σχολεία, υπάρχουν οι εκπαιδεύσεις των γιατρών, τα λεγόμενα ΕΠΗ. Υπάρχει διάθεση αυτό να διευρυνθεί και περισσότερο σε άλλες ομάδες ανθρώπων, οι οποίες με μόνο στόχο την πρόληψη και για την πρώτη βοήθεια τη στιγμή που τη χρειαζόμαστε. Πάντα είναι δύσκολο να κάνεις κάτι όταν δεν έχεις πάντα αυτά τα μέσα. Εμείς προσπαθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση, είτε μέσω της διοίκησης, είτε μέσω του σωματείου, είτε μέσω χορηγών, να βρούμε αυτά τα κατάλληλα μέσα ώστε να γίνεται η δουλειά μας ευκολότερη. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Έχουμε βάλει στόχους, βάζουμε στόχους βήμα-βήμα.
διότι δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μαζί. Δυστυχώς μεγαλώνουμε κιόλας και το λέω γενικά για το ΕΚΑΒ και αυτό είναι ένα καμπανάκι ίσως που πρέπει να απασχολήσει και στο μέλλον. Εννοείται τα πληρώματα, οι διασώσεις κλπ. Ακριβώς. Είναι και οι βιολογικές ανάγκες. Πολλοί άνθρωποι, πολλοί συνάδελφοι έχουν σοβαρά πλέον προβλήματα. Και η ίδια υγεία. Και η ίδια υγεία. Άρα λοιπόν είναι, το ένα φέρνει το άλλο και είναι μια λυσίδα όλο μαζί. Άρα λοιπόν ανανέωση πληρωμάτων, ανανέωση στόλου, ανανέωση ιδεών, να τα πούμε όλα μαζί, όρεξη περισσότερο και νομίζω ότι οι βάσεις που πήραμε και από τον Βαγγέλη και από τον Δημήτρη και εγώ σαν πρόεδρος σωματείου που ήταν και ο Βαγγέλης και πρόεδρος και σαν ο διευθυντής μας, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Είπα ότι πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση και ευελπιστούμε ότι και οι πίσω από εμάς που θα έρθουν θα συνεχίσουν αυτό που κάνουμε εμείς. Πάντως, αν γυρίσουμε το χρόνο και πάμε 6 χρόνια πίσω, και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην καρδιά μιας οικονομικής κρίσης, κάποιοι λένε ότι βλέπουμε το φως στην άκρη του τούνελ, θα πω ότι η κατάσταση σήμερα σε ό,τι αφορά το στόλο είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με πριν από 6 περίπου χρόνια. Σίγουρα, έτσι. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Αλλά η πρόβλεψη πρέπει να γίνει τώρα. Ξέρετε τι γίνεται. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Περιμένουμε λέω να έρθει όμως το αμήν για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία για να ανανέσουμε το στόλο μας. Λέω όμως ότι είναι κομβική σημασία, ίσως το σημαντικότερο να έχει στόλο το ΕΚΑΒ και να έχει τα μέσα εκείνα που θα βοηθήσουν. Αλλά όταν το ΕΚΑΒ έφτασε να μεσουρανεί μετά από ένα αλφα διάστημα που απλά ήταν το ασθενοφόρο που μετέφερε, το έκανε με πολύ λίγα μέσα. Και αυτό το κάνατε εσείς. Αυτή η όρεξη εξακολουθεί να υπάρχει, κύριε Καλογιαννάκη. Ή λέτε ότι το ότι μεγαλώνετε κι εσείς και ότι μπαίνουν λιγότερα άτομα, αυτό δεν βοηθάει ως προς το πληθυσμιακό τουλάχιστον τμήμα του για να μπορέσει να υποστηριχτεί? Κοιτάξτε, να δείτε, νομίζω ότι αυτός που δουλεύει στο ΕΚΑΒ έχει το μικρόβιο. Αν, δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθεις σε αυτή τη δουλειά, αν δεν το αγαπάς κιόλας συγχρόνως. Το μεγαλύτερο, να μην πούμε για όλοι, γιατί ποτέ δεν είμαστε σίγουροι για κανένα, το μεγαλύτερο ποσοστό που κάνει αυτή τη δουλειά το αγαπάει. Και από τη στιγμή που αγαπάς ένα πράγμα, είτε έχεις τα μέσα, είτε δεν έχεις τα μέσα, αλλά έχεις την όρεξη, πάντα θα κάνεις αυτό που πρέπει. Mm-hmm. Όσον αφορά το στόλο, έχετε δίκιο ότι είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση από ό,τι είμαστε τα περασμένα χρόνια. Η τωρινή διοίκηση και η κυβέρνηση μας έχει φέρει η ασθενοφόρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει επανάπαυση. Επανάπαυση, έτσι. Επειδή ήδη τα ασθενοφόρα τα καινούργια αυτή τη στιγμή έχουν 200.000 χιλιόμετρα, να φανταστείτε, τα Mercedes που τα έχουμε 2 χρόνια τώρα. Άρα λοιπόν από τώρα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία, είτε μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ ή μέσω της κυβέρνησης, να ξανανεωθούν. Μα αυτό είναι και ο ρόλος σας, σαν πρόεδρος του Σωματείου. Κύριε Τσικανδυλάκη, θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό που είπα λίγο νωρίτερα. Σας είδα ότι χαμογελάσατε. Περάσαμε και από την περίοδο που το ΕΚΑΒ απλά μετέφερε τον ασθενή στο νοσοκομείο. Και αυτό πόσο άλλαξε μέχρι το 2012, αν τη χαρακτηρίσουμε χρονολογία ορόσημο, τότε που έφυγε ο Δημήτρης ο Βουβαχάκης και ο Βαγγέλης ο Κυλαράκης. Εγώ θα μιλήσω σαν απ' έξω. Τα ειδικά σας ρωτάω, αλλά όχι πολύ μακριά από το χώρο της υγείας. Όχι πολύ μακριά, γιατί είχαμε σχέση με τον κύριο Βουρβαχάκη. Και με τους ασθενείς, βεβαίως, που έβαλε στο φαρμακείο. Και με τους ασθενείς, ακριβώς. Θυμάμαι τον αγώνα αυτού του ανθρώπου, καταρχήν να επανδρώσει και να εκπαιδεύσει. Mm-hmm. Όχι μόνο τους συναδέλφους του. Εμείς, σαν Φαρμακευτικός Σύλλογος, πήγαμε 3 φορές. Σαν μέλη του φαρμακείου για να εκπαιδευτούμε. Και εμείς, σαν άνθρωποι που κυκλοφορούμε στον δρόμο, πολλές φορές μας έχει κάνει εκπαίδευση, γιατί βρισκόμαστε σε σημεία που πολύ πιθανό να χρειαστούν οι βοήθειές μας. Είπατε προηγουμένως ότι κάποτε ερχόταν ένα στενοφόρο, έβαζαν επάνω, το πολύ πολύ και να σε έδαιναν, δεν ξέρω αν σας έδαιναν, θα θυμούνται καλύτερα οι συνομιλητές μου. Σήμερα έρχονται και είναι ένα αυτοκίνητο, είναι ένα μικρό νοσοκομείο που μπορεί να σώσει ανθρώπους. Δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να κάνει και κάποιες επεμβάσεις που πιθανό να χρειαστεί. Οι μονάδες μπορούν να είναι στελεχωμένες. Σε προσωπικό επίπεδο, όσες φορές χρειάστηκε για τη μητέρα μου να καλέσω, σε 10 λεπτά είναι εκεί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Νομίζω ότι ο χρόνος αυτός των 10 λεπτών για να έρθει το ασθενοφόρο που θα το καλέσει, σε λίγες χώρες θα το συναντήσει αυτό. Και θεωρώ, έτσι με το σεβασμό τον μετέπειτα διοικήσεων μετά Βουρβαχάκη, θεωρώ ότι αυτά είναι αποτελέσματα της κεφαλοποίησης, αυτό που άφησε ο Δημήτρης ο Βουρβαχάκης στις αρχές και όλο το έργο που άφησε και ο Βαγγέλης και ο Δημήτρης. Μα δεν είναι θέμα της διοίκησης. Αυτό που ξέρει να διοικεί καλά να μπορεί να εμπνεύσει και τους άλλους. Εννοείται. Δεν είναι θέμα, νομίζω, μόνο διαχείρισης. Όχι. Είναι θέμα να μπορεί να εμπνεύσει και τον άλλο και δεν το λέω μόνο για το ΕΚΑΒ. Το ατύχημα έγινε Τρίτη. Το Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί εγώ
και ο Δημήτρης και άλλος ένας φίλος. Συζητούσαμε λοιπόν και τι μας έλεγε. Πήγα και βρήκα το Μητροπολίτη Ρεθύμνου για να μου κάνει δωρεά για τα λάστιχα των αυτοκινήτων. Το έλεγε με τόσο πάθος, καταρχήν ήταν τόσο εξεστροφής και μιλούσε και αυτό που Έργο. Ξέρετε, έτσι το θυμάστε όλοι. Που... Εντάξει, sorry. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί όσο εξωστρεφής ήταν ο Δημήτρης και έβγαζε πολλές φορές και την οργή του και το παράπονό του, γιατί πράγματα δεν συνέβαιναν, αυτονόητα πράγματα δεν συνέβαιναν, νομίζω ότι αυτή η εξωστρέφεια όταν υπάρχει, μόνο για καλύτερο γίνεται. Το πάθος αυτό που είχε, νομίζω ότι πραγματικά βοήθησε και από την πλευρά της κάθε της τότε κυβέρνησης, των τότε δικούντων, αλλά και από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας. Εγώ δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος στην τοπική κοινωνία της Κρήτης που μπορούσε να βοηθήσει και να μην βοηθήσει. Θυμάμαι ότι είχε κάνει εκπαιδευτής στην Κύπρο, στην Πορτογαλία. Κάτι απίστευτες. Στην Τσεχία. Κάτι απίστευτες. Δηλαδή, κάτι απίστευτες διαδρομές στην Ευρώπη. Από την Κρήτη, είναι... από το Ηράκλειο, ένας άνθρωπος είχε πήγε και εκπαίδευε ανθρώπους συνεργάτες του, συναδέλφες του, συναδέλφους στην Πορτογαλία, στην Τσεχία. Θυμάμαι τους Κύπριους που ήρθαν την ημέρα της Ιδίας. Έτσι. Ήταν κάτι φοβερό. Στην Κύπρο είχαμε πάει πάρα πολλές φορές. Είχατε πάει αρκετές φορές στην Κύπρο. Είχαμε πάει πάρα πολλές φορές. Πρώτα απ' όλα το πρωτόκολλο του Ιρακλείου. Συγγνώμη, Γιάννη. Καλύτερα, θέλω να το συζητήσω. Το πρωτόκολλο του είναι μοναδικό. Αυτό το είχε ιδρύσει. Αυτό το είχε φτιάξει. Στην Κύπρο δεν υπήρχε. Κίνηση. Είχαμε πάει λοιπόν πάρα πολλές φορές μαζί και μαζί. Γιατί? Για να οργανώσει το ΕΚΑΒ Κύπρου. Γι' αυτό έχουν πάρα πολύ, μας αγαπάνε πάρα πολύ οι Κύπροι. Εμείς, ο Βουρβαχάκης ήταν η αιτία που έγινε το ΕΚΑΒ Κύπρου. Κύριε Μυρωδιά, θέλω να πω ότι δεν άφησε πίσω μόνο φίλους, άφησε πίσω και ικανά στελέχη που μπορείτε να το σηκώσετε και μπορείτε να το πάτε παρακάτω και νομίζω ότι η μνήμη του... Διαψεύστε με, κύριε... Η συνέχεια είναι εδώ. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, κύριε Καλογιαννάκη. Πόσο ακόμα η μνήμη δύο ανθρώπων που πολλές φορές υπήρξαν η πηγή της έμπνευσής σας και του ενθουσιασμού σας, μέχρι και σήμερα μπορεί να εξακολουθήσει να αποτελεί έτσι το βήμα πριν από αυτό που θα κάνετε κι εσείς αμέσως μετά. Νομίζω ότι θα γίνει ποτέ αυτό. Και εμείς να φύγουμε και οι επόμενοι να έρθουν, θα σημαίνει το ίδιο. Διότι δουλεύουμε σε έναν χώρο τον ίδιο, στο ασθενοφόρο το ίδιο, με τους συναδέλφους τους ίδιους εισαγωγικά. Δηλαδή είναι ο τόπος εργασίας μας. Και όταν στον τόπο εργασίας σου περνάμε από το σημείο εκείνο συνέχεια και το βλέπουμε, νομίζω ότι πάντα θα συμβαίνει αυτό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Τουλάχιστον για όσους γνωρίζαμε και για όσους θα έρθουν και θα τους μάθουμε τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι για μας και τι σήμαιναν για μας και για το ΕΚΑΒ και την κοινωνία και για την εκπαίδευση και για όλο τον κόσμο. Mm. Αυτό που έχει αλλάξει και πρέπει να αλλάξει είναι η νοοτροπία του Έλληνα, εισαγωγικά πάλι, του κόσμου έξω. Πρέπει να προσέχει, να φοράει το κράνος του, πρέπει να μην κάνει αλόγη στη χρήση του ασθενοφόρου. Το ασθενοφόρο δεν είναι μεταφορικό μέσο για να πάρουμε προτεραιότητα. Και να πάρουμε προτεραιότητα, σωστά το λέτε. Για τον γιατρό. Έτσι, εκείνη τη στιγμή που εμείς θα καλέσουμε ένα ασθενοφόρο. Μπορεί κάποιος να το χρειάζεται. Ακριβώς, είναι πολύ βασικό γι' αυτό. Συγγνώμη στην εκπομπή σας να το τονίσω αυτό θέλω. Και καλά θα κάνετε. Έτσι, το κράνος πρέπει να το φοράμε όλοι, τη ζώνη ασφαλείας. Όλοι, τα παιδιά πάντα στο πίσω κάθισμα, όχι στην ποδιά μας. Και του Δημήτρη του άρεσε να λέει, ξεκινήστε βρε παιδί μου και 5 λεπτά νωρίτερα. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει στον κόσμο. Όταν ο καθένας μας μάθει να σέβεται τον εαυτό του, θα μάθει να σέβεται και το ασθενοφόρο. Και αυτό βέβαια ξεκινάει και από τα σχολεία. Σαν παιδεία που πρέπει. Από τα σπίτια, από τους γονείς πρέπει να γίνει. Αυτό που λέει ο Γιάννης είναι αλήθεια αυτή τη στιγμή, στα 10 λεπτά, αλλά. Το αλλά είναι ένα μεγάλο αλλά. Πού είναι το ασθενοφόρο, πού έχει πάει το ασθενοφόρο, διότι δεν μπορούμε να πούμε στον κόσμο ότι καλή σε 10 λεπτά θα είναι εκεί, γιατί είναι αναλόγως εκείνη τη στιγμή τι θα σημαίνει. Πού βρίσκεται το ασθενοφόρο, πού είναι ο σταθμός του ασθενοφόρου. Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος έξω είναι ότι από τη στιγμή που θα καλέσει το τηλεφωνικό κέντρο, τα στοιχεία που πρέπει να δώσει πρέπει να είναι καθαρά και αληθή και σωστά, πρέπει να έχει ψυχραιμία και να είναι σίγουροι ότι όσο το δυνατόν γρηγορότερα το ασθενοφόρο το κοντινότερο θα φτάσει στο σημείο. Και χρέος σας είναι νομίζω ότι αυτά τα μαθήματα τα ανοίξετε και προς την κοινωνία για να μάθουν σίγουρα και άνθρωποι πώς μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπό τους που βρίσκεται σε ώρα ανάγκης. Κύριε Τσικανδυλάκη, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά.
Κάλεσμα κάνετε για το τουρνουά? Θέλετε κόσμο? Πότε γίνεται, τι ώρες κλπ? Καλοδεχούμενοι όλοι οι Ερακλειώτες. Γι' αυτό άλλωστε ήρθαμε και εδώ σήμερα να τους ενημερώσουμε, να πούμε όχι μόνο γιατί νομίζω ότι αυτά που είπαν οι συνομιλητές μου ήταν πάρα πολύ σημαντικά, αλλά νομίζω ότι καλό θα είναι όσοι θέλουν στις 3 ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου να έρθουν στο βοηθητικό γήπεδο του Παγκρίτιου. Και επ' ευκαιρία θα θέλω να ευχαριστήσω και το Δήμο Ηρακλείου, τον Δήμαρχο τον κύριο Ραμπυρνό, τον κύριο Βαρδαβά, τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Τζεράκο και την κυρία Αλεξάκη από το Παγκρίτιο. Θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Διαιτητών Ηρακλείου που κάθε χρόνο μας στέλνουν τους διαιτητές οι οποίοι διαιτεύουν, τον κύριο Θέμελη, το Θέμελη του παλιού διαιτητή, ο οποίος οργανώνει το κομμάτι αυτό που αφορά τους διαιτητές και τις ομάδες που συμμετέχουν. Και τις άλλες ομάδες, έτσι, και τις άλλες ομάδες και τους συμπαίκτες μου, εμένα στο Δεν γενικό. Θα ήθελα να πιστέψω ότι δεν θα σας διέθεταν χώρο για να κάνετε κάτι τέτοιο. Όχι, προς Θεού, είσαι με πολύ Νομίζω χαρά μας το κάνουν. Χρέος και υποχρέωση είναι. Με χαρά το κάνουν και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Έστω και αν δεν παίζουμε εμείς, θα είμαστε εκεί. Πότε, όσο μπορούμε. Τι ώρα? Είναι το Σάββατο στις 3 η ώρα το μεσημέρι, ξεκινάει στο βοηθητικό του Παγκριτίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Νίκο Μεροδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι δεν θα κουραστείς ποτέ να μιλάς για όλα αυτά. Μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά που σε βλέπω και μιλάς πλέον. Και η χαρά σου που θυμάσαι τους φίλους σου είναι μεγαλύτερη από τον πόνο σου. Ευχαριστήσω. Και τα παιδιά που ο καθένας από το δικό του μετερίζει δεν αφήνουν να ξεχαστούν αυτοί οι άξιοι άνθρωποι. Δεν αφήνουν. Να είναι καλά. Ευχαριστώ και δημόσια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ακούσατε τα στοιχεία σε ό,τι αφορά το τουρνουά. Ακούσατε για μία ακόμη φορά πως για δύο ανθρώπους που στάθηκαν σταθμός για τη λειτουργία του ΕΚΑΒ Κρήτης, οι μνήμες δεν κοπάζουν. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.